Έχουμε και λαογραφικό μουσείο εδώ στον Απόλλωνα. Πάμε να δούμε το παραδοσιακό σπίτι που ζούσαν τα παλιά τα χρόνια εδώ στον Απόλλωνα. Βρισκόμαστε στο παραδοσιακό σπίτι που ξεκινάμε από εδώ. Εδώ είναι το κέντρο που είχε και την ενέργεια, όλη η φωτιά και ο φωτισμός. Όλη η οικογένεια καθόταν εδώ και έτρωγε από μια γαβάθα επάνω στο σοφά. Και εδώ είχαν στολισμένα τα πιάτα τους, τα πιατικά, πιατελότυχος. Το παιδί το είχαν μαζί τους πάντα, να είναι έτοιμο να το πάρουν μαζί. Εδώ είναι, ας πούμε, ο κρέβατος και εδώ ο υποκρέβατος που βάζαν, ας πούμε, τα λάδια. Λάδια, κρασιά, όλα τα βαριά. Πάλι στολισμένα καλέστητα με χειροκεντήματα δικής τους έμπνευσης, γιατί δεν είχε μόδες να πλασάρονται. Εδώ είναι ψωμοθήκη. Βάζανε τα ψωμιά, εδώ πέρα ήταν μια πατέντα της εποχής εκείνης και βάζανε τα κουλούρια για να μην πλένουν τα μυρμήγκια, τα ποντίκια. Εδώ πάνω είναι ο πιατελότυχος. Στολίζανε ό,τι είχαν ενθύμιο, δώρο, ας πούμε, ή κοιμήλιο οικογενειακό. Εδώ ήταν το καντήλι της οικογένειας. Στη μέση ήταν πάντα τα εικονίσματα, πάντα. Και δίπλα ήταν τα πιάτα και ό,τι ωραίο είχε να στολίσει η νοικοκυρά, το στόλιζε στα ράφια της και δίπλα από τα εικονίσματα, πάντα. Αυτά εδώ είναι σκεύη που οι γυναίκες σε άλλα πλύνανε και σε άλλα ζυμώνανε το ψωμάκι της οικογένειας. Αυτά εδώ πάλι, εδώ, εμένε το νερό. Σταμνοθήκη. Η τρύπα που είπε ο κύριος Σάββα... Ναι, είναι δίπλα, δίπλα. Παίζει το ρόλο ότι μπαινοβγαίνανε και τα κοτόπουλα, οι κότες τους, και σε εκείνη την τρύπα είχαν την πρόσβαση για να μην χάνουν τα αυγά. Εκεί βάζαν το χέρι οι νοικοκυρές και παίρνανε τα αυγά τους. Δηλαδή, ένα πολύ λειτουργικό σπίτι, τα πάντα, τα πάντα. Όλα τα αγγεία είναι τεχνικές από την αρχαία Κάμηρο, που ήταν η διάσημη αρχαία Κάμηρος, στην αγγειοπλαστική, και όλα τα γύρω χωριά, ακόμα και εδώ τα Απόλλωνα, δουλεύαμε για αγγειοπλαστική και τα δίναμε στην Κάμηρο, που τροφοδοτούσε όλη την Ελλάδα. Και όλη η σχεδόν ιστορία της Ελλάδος απεικονίζεται στα αγγεία. Πολλά από τα αγγεία τα βρίσκουμε και στα σπίτια μέχρι και σήμερα που διασώζονται. Σε πιάτα, σε διάφορα χρηστικά, καθημερινά, οικιακά σκεύη. Εδώ ο ιδρυτής του Λαογραφικού Ιδρύματος έκανε το τέμπλο, ας πούμε, μια αφιέρωση σε όσους περάσανε από τα Απόλλωνα, σε όσους προσφέρανε, σε όσους δουλέψανε, σε όσους αφήσανε μια πατημασιά με το πόδι τους, για να τους θυμόμαστε όλους εξίσου.